Έκθεση ζωγραφικής και κεραμικής σήμερα τον Σύλλογο Θεόκλη. Θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια, ποιες ημέρες είναι, ποιες ώρες και τι ακριβώς περιέχει η έκθεση αυτή. Καταρχήν ευχαριστήσω που είστε εδώ σήμερα. Η έκθεση ξεκίνησε σήμερα 6 η ώρα και θα τελειώσει αύριο στις 2 το μεσημέρι, από τις 10 μέχρι τις 2 αύριο. Σήμερα τώρα τελειώνουμε, 10 η ώρα κλείνουμε. Είναι κεραμικής και ζωγραφικής και των παιδιών και των ενηλίκων. Είναι έργα εδώ πέρα. Αυτό νομίζω. Πόσο καιρό χρειάστηκε για να μαζευτεί όλο αυτό το υλικό, κεραμική και ζωγραφική, έτσι ώστε να γίνει έκθεση? Αυτά είναι έργα μιας χρονιάς. Δηλαδή ξεκινήσαν το Σεπτέμβρη μέχρι και χθες. Μπορεί κάποιος να αγοράσει κιόλας? Όχι. Αυτά είναι Όχι. έργα των παιδιών, είναι για το σπίτι τους, δεν είναι για αγορά. Είναι μόνο έκθεση. Κυρία Μαρία, για άλλη μια φορά πρωτοτυπείτε στην έκθεση εσείς και οι μαθητές σας. Πόσοι μαθητές από εσάς έχουν πάρει μέρος στην έκθεση αυτή? Εδώ έχουμε γύρω στα 55 παιδάκια και έχουμε και το τμήμα των ενηλίκων, στο οποίο συμμετέχουν και παιδιά προχωρημένα, άλλα 10 άτομα, 12. Mm. Είναι γύρω στα 65 άτομα. Πολλά άτομα. Είναι παιδιά και μεγάλοι, οι οποίοι ζωγραφίζουν χρόνια, ναι, ή δεν είναι απαραίτητο? Έχουμε έργα τα οποία υπάρχουν, παιδάκια τα οποία δουλεύουν 6 χρόνια ζωγραφίζουν. Και υπάρχουν και έργα τα οποία ήρθαν φέτος οι μαθητές. Είναι και φαίνεται αυτό, η πρόοδος των μαθητών φαίνεται. Μάλιστα. Και είναι μέχρι αύριο? Είναι μέχρι αύριο, θα είμαστε και το πρωί εδώ, 10 με 2. Και εσείς και οι μαθητές σας? Ναι. Να είστε καλά, καλή τα συνέχεια. Σας περιμένω. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Να πούμε... Θα ήθελα να πω ένα ευχαριστώ στις δασκάλες μας, την Μαρία και την κυρία Μάντη που έφυγε πριν από λίγο. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους μαθητές και στους γονείς που ανταποκρίνονται κάθε χρόνο, φέρνουν τα παιδιά τους οι γονείς, τα παιδιά έρχονται και αγαπάνε αυτό που κάνουν. Να ευχαριστήσω επίσης τα ζαχαροπλαστεία Πραλίνα, Λιχούδης και Πάνα που μας δώσανε κάποια γλυκίσματα για το μπουφέ μας. Αυτά, και όλο τον κόσμο που ανταποκρίθηκε και ήρθε να μας δει και νομίζω ότι τους άρεσε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.